Φίλες και φίλοι του npress.gr, καλησπέρα σας για άλλη μια φορά. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της τελευταίας 20ετίας στην πολιτική σκηνή, το Χάρη τον Καστανίδη, υπουργό, βουλευτή πλέον του Κινάλ, με μεγάλη διαδρομή, μεγάλη ιστορία. Κύριε Καστανίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Η συζήτησή μας, όπως και τις προηγούμενες συνεντεύξεις, έχει να κάνει με την περίοδο του κορονοϊού, αλλά θέλω να και μαζί να κουβεντιάσουμε και για την προηγούμενη κρίση, όχι μόνο αυτή του 20 που έχουμε τώρα, αλλά και του 10, την κρίση που προέκυψε που ήσασταν ένας από τους κορυφαίους υπουργούς την ώρα της μεγάλης μάχης. Θέλω λοιπόν καταρχήν να ξεκινήσουμε τώρα από το ζήτημα, από την περίοδο αυτή. Πώς είδατε εσείς προσωπικά και ως βουλευτής τη στάση της κυβέρνησης αλλά και τη στάση του κόσμου απέναντι σε αυτή την πανδημία, αυτές τις 40 μέρες που βρεθήκαμε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι η κυβέρνηση έδρασε έγκαιρα, παίρνοντας τις πολύ χρήσιμες συμβουλές της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, γενικότερα των ειδικών. Πολλά πράγματα, όπως ξέρετε, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η επιδημιολογική κρίση δεν άφησε θύματα πολλά πίσω. Είναι κρίμα που θυνήσαμε 146 νεκρούς μέχρι στιγμής. Ελπίζω να μην αυξηθεί ο αριθμός. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα συγκριτικά με άλλες χώρες είναι πολύ καλύτερα. Βέβαια, η συμπεριφορά της κυβέρνησης δεν κρίνεται μόνο από το καθαρά υγειονομικό μέρος. Έχει η συμπεριφορά της ορισμένες πολύ κρίσιμες αθέατες πλευρές που δεν είναι καλές, πρέπει να σας πω. Και που περιέργως πως οι πλευρές αυτές δεν συζητήθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υποθέτω όχι λόγω ιδιοτελείας. Θα δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Μπέκο. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την πρόσβαση στην πληροφορία. Όπως ξέρετε, είχαμε κάθε και έχουμε την απογευματινή συνεδρίαση της έκτης ώρας. Την έκτη απογευματινή στο μικρό κέντρο τύπου, την λέω συνεδρίαση γιατί συμμετέχουν περισσότεροι άνθρωποι, όπου ενημερωνόμαστε τακτικά και μέσα στο κέντρο τύπου δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι. Αν υποτεθεί ότι ήταν υγειονομικοί οι λόγοι, η τεχνολογία, τώρα δατιζούμε εμείς καθώς επικοινωνούμε μεταξύ μας με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε η τεχνολογία να δώσει μια λύση μέσω μιας τηλεδιάσκεψης. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν δεν ήταν παρόντες ούτε εξ αποστάσεως για να μπορούν να ελέγχουν μέσα από τις ζωντανές ερωτήσεις και τον διάλογο την πληροφορία. Γιατί οι ειδικοί μεν έχουν το βάρος της δημοσύνης τους, άρα μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η πληροφορία είναι αυθεντική, αλλά όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, και γιατί ο πλουραλισμός που υπάρχει στην κοινωνία, στην πολιτική και στις ιδέες υπάρχει και μεταξύ των επιστημόνων, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις των επιστημόνων στην αρχή της περίοδου και τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, καθώς αντιμετωπίζουν ένα πολύ νέο ιατρικό υγειονομικό φαινόμενο. Λοιπόν, η απουσία των δημοσιογράφων από το κέντρο τύπου στερούσε από τον ελληνικό λαό την ώρα που άκουγε την είδηση, από τους ειδικούς και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στερούσε από τον κόσμο να διαπιστώσει μέσω των ζωντανών ερωτήσεων των δημοσιογράφων τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ο λεγόμενος έλεγχος της πληροφορίας. Η πρόσβαση και ο έλεγχος. Οι δημοσιογράφοι δεν ήταν εκεί. Οι ερωτήσεις προϋποβάλλονταν στα μέλη της κυβέρνησης και επέλεγε η κυβέρνηση τις ερωτήσεις που θα αναγνώσει. Λοιπόν, έτσι δημιουργήθηκε το εξής σχήμα, και με αυτό τελειώνω για να δείξω και την αθέατη κακή πλευρά, μια από τις αθέατες κακές πλευρές της διαχείρισης εκ μέρους της κυβέρνησης, της πανδημίας. Έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση ικανοποίησε μια αφανή στρατηγική, δεν την έλεγε προφανώς δημόσια, μια αφανή στρατηγική, αναδεικνύω την πληροφορία που θεωρώ αυθεντική,
αυθεντική είναι η πληροφορία που ελέγχω μέσω των ειδημόνων. Άρα από τη στιγμή που ελέγχω την αυθεντική πληροφορία μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μόνο η δική μου πολιτική είναι αυθεντική. Περιέργως πως όλες οι άλλες απόψεις εξαφανίστηκαν από τον δημόσιο διάλογο. Και δεν εννοώ ούτε τα ψεύτικα νέα, ούτε τις ψεύτικες ειδήσεις, ούτε τις συνωμοτικές θεωρίες και διάφορες ανοησίες που κατά καιρούς κάνουν ορισμένοι. Εννοώ την άλλη άποψη την επιστημονική. Εννοώ την άλλη άποψη την πολιτική ενδεχομένως. Γιατί όταν λέει η κυβέρνηση ότι στηρίζομαι στις προτάσεις τις επιστημονικές των ειδικών, θα μπορούσε και κάποιος άλλος να ισχυριστεί ότι έχουμε ακούσει και άλλες επιστημονικές προτάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική πολιτική. Λοιπόν, η άλλη πολιτική άποψη, η άλλη επιστημονική άποψη εξωστρακίστηκε. Λοιπόν, η λειτουργία του κοινοβουλίου όλη αυτή την περίοδο ήταν προβληματική. Δεν μπορεί το κοινοβούλιο να λειτουργεί δι' εκπροσώπων του. Μπορώ να καταλάβω ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα και για να τηρήσουμε τους υγειονομικούς κανόνες προστασίας, η Βουλή θα μπορούσε να λειτουργεί και στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές μόνο με τους εισηγητές, έστω και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, αλλά αυτό για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αμέσως έπρεπε να ενεργοποιηθούν τεχνικές δυνατότητες, όπως παραδείγματος χάρη η τηλεδιάσκεψη. Παρά το γεγονός ότι είχα συνεχείς συνομιλίες με τον πρόεδρο της Βουλής, μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατό και ξέρω ότι το αίτημα εκτός από δικό μου ήταν και αίτημα και άλλων κομμάτων. Η Βουλή λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργεί δι' αντιπροσώπων, διότι παραβιάζεται, μάλιστα οι αντιπρόσωποι των κομμάτων πήγαιναν και δήλωναν αυτό ψηφίζει το κόμμα μου. Αυτό ξέρετε είναι αμφίβολο αν είναι συνταγματικά ανεκτό, γιατί το άρθρο 51 του συντάγματος λέει ότι δεν ψηφίζουν κόμματα στην Βουλή. Ψηφίζουν βουλευτές με πλήρη την ελευθερία της συνείδησης και της γνώμης. Λοιπόν, δίνω μερικές πτυχές, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί, ήταν αθέατες, αγιογραφήθηκε κυριολεκτικά ο Πρωθυπουργός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αγιογραφήθηκε και η προσπάθεια και παρά το γεγονός ότι την επενώ την κυβέρνηση για το γεγονός ότι αντέδρασε έγκαιρα, ωστόσο έχω σοβαρές παρατηρήσεις να κάνω για όσα αθέατα κακά της δεν συζητήθηκαν. Με εντυπωσιάζεται έτσι ξεκινώντας. Είναι η πρώτη φορά που ακούω έτσι κάποια είδους κριτική προς την κυβέρνηση. Προφανώς έχει βάση, αλλά θα μπορούσα να πω ότι γενικά ως αντιπολίτευση και το δικό σας κόμμα και το ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα δεν σφυροκόπησαν την κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχαν μια πολύ μετριοπαθή στάση όλη αυτή την περίοδο. Και εδώ είναι τώρα που θέλω να κάνω τη σύνδεση με το 2010, την περίοδο που ήσασταν και υπουργός, όπου ξαφνικά πήρατε στα χέρια σας μία βόμβα μεγατόνων, βλέποντας το χρέος, βλέποντας την κατάσταση την οικονομική. Και θυμάμαι πολύ καλά τι αντιμετωπίσατε όλη την περίοδο, και από την αντιπολίτευση και από τον κόσμο και από τα μέσα. Ήταν μια πρωτοφανής κρίση, όπως και αυτή ήταν μια πρωτοφανής κρίση που και είναι ακόμα, είμαστε σε εξέλιξη ακόμα. Ωστόσο η τότε κυβέρνηση δεν είχε την τύχη της σημερινής. Είχατε ένα σφυροκόπημα από fake news από το ένα άκρο στο άλλο που δεν νομίζω σας άφηνε να πάρετε ανάσα. Θέλω λοιπόν να δούμε λοιπόν τις διαφορές αυτές και θα ήθελα να μας πείτε εδώ εάν η τότε κυβέρνηση είχε δεχθεί αυτή τη συμπεριφορά της αντιπολίτευσης με αυτή τη μετριοπαθή στάση όπως λέω εγώ, πώς θα έχει εξελιχθεί η ιστορία τότε, πώς θα ήταν η κατάσταση, πώς θα είχαμε περάσει την κρίση. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτό που ανοίγεται. Θα προσπαθήσω όσο πιο συνοπτικά μπορώ να δώσω μερικές παραστάσεις σε όσους φίλους και φίλες μας κάνουν την τιμή να μας ακούν αυτή την ώρα. Να ξεκινήσω πρώτα, κύριε Μπέκο, από το αρχικό σας τμήμα της ερώτησης, όπου είπατε ότι δεν ακούσατε αυτού του είδους την κριτική και σφυροκόπημα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό του κόμματός μου. Το κίνημα αλλαγής επέλεξε να είναι εξαιρετικά προσεκτικό και υπεύθυνο. Έκρινε ότι σε μια περίοδο που προέχει η ζωή των συμπολιτών μας,
έκρινε ότι σε μια περίοδο διακυβεύεται το μεγάλο δημόσιο αγαθό της υγείας. Σε μια περίοδο που χρειάζεται να είμαστε με ενωμένες τις δυνάμεις, δεν ταιριάζει πάνω στην θύελα να επιτεθείς σε μια κυβέρνηση, ακόμα και όταν ξέρεις πολύ σοβαρά πράγματα. Έτσι λοιπόν ήταν μια επιλεγμένη στάση ευθύνης. Τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος του σκληρού πυρήνα της πανδημίας, δηλαδή αυτής της επιδημιολογικής επίθεσης του ιού, τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε μερικά πράγματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Μπέκο. Με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση έκανε διάφορα εξαιρετικά αρνητικά πράγματα. Δεν επιλέξαμε να το αναδείξουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ιστορικός χρόνος έχει τελειώσει, ούτε ότι έχει κατεβάσει τα ρολά της αντιπολίτευσης το κίνημα αλλαγής. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κατέστη κανόνας στη διάρκεια της πανδημίας η απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων σε δημόσιες συμβάσεις, η απευθείας ανάθεση για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών. Και θα μπορούσε κανένας να καταλάβει και μπορεί κανείς να καταλάβει όταν βρίσκεσαι σε καθεστώς έκτακτο, σε φοβερή πίεση λόγω των συνθήκων, ότι πρέπει να κάνεις, να νομοθετήσεις έκτακτες διαδικασίες, αλλά πρέπει να ακολουθούν και αυτές οι έκτακτες διαδικασίες κάποιους στοιχειώδεις κανόνες. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τι λέω εγώ. Όταν ήρθαν για κύρωση οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου στη Βουλή, τώρα, εν μέσω πανδημίας, στην υπολειτουργούσα, για τους γνωστούς λόγους που αναφέρθηκαν πριν Βουλή, ζητήθηκε, όπως όφιλε η κυβέρνηση να το κάνει, ζητήθηκε λοιπόν, ζήτησε η κυβέρνηση, η διατύπωση γνώμης από την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Εάν διαβάσετε το τι λέει η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για τις απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης, θα αισθανθείτε λίγη ντροπή, είμαι σίγουρος. Θέλετε να μπω σε κάποιες λεπτομέρειες? Ναι. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακολουθώ αυτό που λέτε. Λοιπόν, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Λέει η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξουν έκτακτες διαδικασίες για να αντιμετωπιστούν οι προφανείς ανάγκες εν μέσω κρίσης. Προσθέτει η αρχή. Αλλά βρε παιδί μου, γιατί δεν κάνετε με τον ίδιο τρόπο τις έκτακτες αυτές διαδικασίες? Γιατί παραδείγματος χάρη σε διάφορα υπουργεία και εποπτευόμενους οργανισμούς προβλέπετε εσείς ως κυβέρνηση ότι για 3 μέρες η πρόσκληση προς τους αναδόχους θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, του Υπουργείου παραδείγματος χάρη περιβάλλοντος, λέω ένα παράδειγμα, ή του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά σε άλλα υπουργεία αυτή η τριήμερη ανάρτηση στην ιστοσελίδα εξαφανίζεται. Παράδειγμα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο Υπουργείο λοιπόν Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, έγιναν απευθείας αναθέσεις χωρίς να υπάρχει ούτε η προϋπόθεση των 3 ημερών ανάρτησης πρόσκλησης προς τους αναδόχους για να έρθουν 1, 2, 3 και να διαλέξει απευθείας μετά η κυβέρνηση κάποιον. Λοιπόν, αναρωτιέται η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων πώς είναι δυνατόν η ίδια κυβέρνηση για τα υπουργεία που την συγκροτούν να έχει διαφορετικούς κανόνες. Τι συμβαίνει? Δεύτερο παράδειγμα. Λέει η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στη διατύπωση της γνώμης της, πώς είναι δυνατόν να μην ορίζεται ποιες είναι οι εθνικές διατάξεις κατά παρέκκληση των οποίων κάνετε τις απευθείας αναθέσεις? Πρέπει να ορίσετε ποιες είναι οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που τις παρακάμπτετε, δικαίως τις παρακάμπτετε, για να μπορέσετε να φτάσετε σε γρήγορο αποτέλεσμα. Διότι δεν μπορείτε να παρακάμψετε, λέει η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, οποιαδήποτε διάταξη της εθνικής νομοθεσίας. Λέει λοιπόν, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείτε να παρακάμψετε την αρχή του προσυμβατικού ελέγχου του ελεγκτικού συνεδρίου για ορισμένες συμβάσεις. Δεν μπορείτε να παρακάμψετε, δεν έχετε το δικαίωμα, δεν είναι νόμιμο. Δεν μπορείτε να παρακάμψετε την αρχή της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στη διάδεια. Ούτε μπορείτε να μην ονομαστικοποιήσετε τις μετοχές σε συμβάσεις άνω του 1 εκατομμυρίου.
Αυτά δεν μπορείτε να τα παρακάμψετε. Κι όμως γράφεται, λέει η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στις κυρωτικές πράξεις, στους κυρωτικούς νόμους των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, ότι οι απευθείας αναθέσεις γίνονται κατά παρέκκληση κάθε εθνικής διάταξης. Λοιπόν, ναι, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε την φασαρία που δικαιούται η αλήθεια. Μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και να πούμε βαριά πράγματα, αλλά την ώρα της μάχης η συνείδηση της ευθύνης ενός κινήματος που ιστορικά αδικήθηκε από την προηγούμενη κρίση και από την κρίση του ελληνικού λαού, η συνείδηση ευθύνης μας οδηγούσε στο να είμαστε προσεκτικοί και θα στείλουμε τον λογαριασμό στους παραλήπτες την στιγμή που πρέπει. Λοιπόν, τώρα να κάνω τη σύγκριση. Αυτό είναι αισιόδοξο. Να κάνω μια παρένθεση. Αυτό είναι αισιόδοξο που λέτε, γιατί σας ακούω τόση ώρα, δεν έχουν ακουστεί αυτά που λέτε. Δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Εγώ τουλάχιστον το ακούω πρώτη φορά. Καταλαβαίνω ποιο θα είναι και το κλίμα την προεκλογική περίοδο, εάν προκύψει, εν πάση περιπτώσει, την επόμενη. Αλλά κρατάω αυτό το τελευταίο που είπατε, ότι αυτά θα αναδειχθούν. Δεν σημαίνει ότι θα καλυφθούν σε αυτό. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η δημοκρατική υποχρέωσή μας. Αλλά η δημοκρατική μας υποχρέωση έπεται της τάσης εθνικής ευθύνης που κρατήσαμε. Γιατί αν σκεφτώ και αναλογιστώ τι έγινε το 2000-2009-2010, πρέπει να σας πω ότι η σύγκριση μεταξύ της υπευθυνότητας της τωρινής ίσονος αντιπολιτεύσεως που τότε κυβερνούσε και της τότε αντιπολίτευσης δεξιάς και αριστερής είναι η μέρα με τη νύχτα. Η περίοδος, κύριε Μπέκο, τέλος 2009-2012 είναι μια τραγική περίοδος της ελληνικής ιστορίας. Κλήθηκε το ΠΑΣΟΚ να διαχειριστεί τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό της περίοδου 4-9. Μια κρίση δημοσιονομική που δεν δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ. Και ας αφήσουν τις διάφορες καραμέλες ολιγοφρενείς δεξιοί παράγοντες που εξακολουθούν να λένε ψέματα. Διότι σχεδόν με ομοφωνία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014, σε μια σοκαριστική έκθεσή του για τις ευθύνες της κυβέρνησης Καραμαλή, λέει, από τις ταχυδακτυλουργίες με τα δημοσιονομικά στοιχεία μέχρι την εκτείναξη του δημόσιου χρέους και των δημοσίων ελλημάτων, τι ακριβώς έπραξε η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας. Κλήθηκε μόνο του το ΠΑΣΟΚ να διαχειριστεί. Και αντί να συναντήσει την εθνική ευθύνη και την εθνική συνεννόηση, συνάντησε τον δημαγωγικό λαϊκισμό και της δεξιάς και της αριστεράς. Οι υπεύθυνοι του δημοσιονομικού εκτροχιασμού υπό την ηγεσία τότε του κυρίου Σαμαρά δηλώναν ότι για αυτούς ήταν θέμα ενός χρόνου να ισοσκελίσουν προϋπολογισμούς και ότι δεν υπογράφουν το έγκλημα της παραπομπής στο Διεθνή Μηχανισμό Στήριξης. Δεν συνεννοώ για να δουν λίγο μετά να εφαρμόσουν την ίδια πολιτική, δηλαδή το δεύτερο μνημόνιο. Οι αριστεροί λαϊκιστές λέγανε επίσης ότι περισσεύει η αγανάκτηση. Συνοθούνταν μαζί με τη δεξιά και την ακροδεξιά στις πλατείες. Διακήρυσαν τη ρητορική του μίσους. Έλεγαν ότι θα βρουν άλλες πηγές χρηματοδότησης της χώρας, από τη Ρωσία μέχρι το Πεκίνο. Ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και ήρθαν μετά να εφαρμόσουν τρίτο μνημόνιο δικό τους. Και απέναντι σε ένα κόμμα το οποίο δεν ευθύνονταν για την κρίση και κλήθηκε να τη διαχειριστεί, ενώ έπρεπε να υπάρχει στάση ευθύνης και συνεννόησης, υπήρξε δημαγωγικός λαϊκισμός, ακραία ρητορία του μίσους, διασπορά ψευδών ειδήσεων, μυθευμάτων, ψιθύρων. Λοιπόν, είχαμε τότε βρεθεί αντιμέτωποι με την αγανάκτηση, τους αγανακτισμένους, την πρόκληση, μόνη. Και τελικώς βεβαίως, ιστορικά την πλήρωσε ένας αποδιοπομπαίος τράγος, και πίσω από την θυσία του αποδιοπομπαίου τράγου κρύφτηκαν οι σύνολες ευθύνες ενός πολιτικού συστήματος που δημοκοπούσε. Αλλά και μιας κοινωνίας που ήταν ανώριμη τότε, αλλά τώρα δείχνει ωριμότητα. Είχαμε και εμείς τις δικές μας μεγάλες ευθύνες στην πολιτική διαχείριση της κρίσης. Διότι το 2010, όπως είχα ζητήσει, έπρεπε να κάνουμε εκλογές. Διότι άλλη ήταν η εντολή που πήραμε τον Οκτώβριο του 2009 και μπροστά στην δραματική δημοσιονομική κρίση αναγκαστήκαμε για να σώσουμε τη χώρα να προσφύγουμε στο Διεθνή Μηχανισμό Στήριξης.
Έπρεπε να πάμε σε εκλογές. Κάναμε λάθος που δεν ζητήσαμε μια νέα δημοκρατική εντολή. Κάναμε λάθος που δεν επιμείναμε στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος όταν πηγαίναμε για το δεύτερο μνημόνιο. Κάναμε λάθος όταν συνεργαστήκαμε το 2012 με τη δεξιά. Και αυτό έμεινε ως τραύμα στην συλλογική συνείδηση των δημοκρατών ψηφοφόρων. Αυτά είναι τα δικά μας λάθη. Αλλά από τα λάθη διδαχθήκαμε. Και ταυτόχρονα πρέπει να σας πω ότι σηκώσαμε εκτός από τα δικά μας λάθη τις αμαρτίες ενός ολόκληρου κρατικού και πολιτικού συστήματος παντελώς ανέτοιμου να συνεργαστεί, να βοηθήσει εθνικά και όχι μόνο αυτό, κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση, υπονομεύοντας συστηματικά. Λοιπόν, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο και στην Ιρλανδία βγήκαν σε 4 χρόνια από τα μνημόνια γιατί συνεργάστηκαν μεταξύ τους και βρήκαν μια κοινή εθνική γραμμή απέναντι στους δανειστές. Για πρώτη φορά θα μιλήσω έτσι λίγο σε προσωπικό ύφος, κύριε Μπέκο. Στη μεγάλη εικόνα της δημόσιας πολιτικής ζωής, ο αδικημένος είναι το ΠΑΣΟΚ. Στη φωτογραφία του ΠΑΣΟΚ, αυτοί που είναι δικαιωμένοι είναι οι λίγοι εκείνοι άνθρωποι, μεταξύ αυτών και εγώ, που διαγραφήκαμε το 2012, που επισημάναμε τα πολιτικά λάθη, που ζητούσαμε την εθνική συνεννόηση, αλλά που δεν μεταναστεύσαμε σε άλλα πολιτικά κόμματα για να ευτελιστούμε εφαρμόζοντας δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Μείναμε σπίτι μας. Και τώρα αγωνιζόμαστε για την τιμή και την αποκατάσταση της παράταξης. Λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο πώς οι πολιτικές δυνάμεις κινήθηκαν στην θύελλα του 2009-2010 και ύστερα και στην σύντομη θύελλα της τρέχουσας κρίσης. Θέλετε να πω κι άλλα? Είστε χυμαρόδης όπως πάντα. Είναι φοβερό η μαχητικότητα και τα λοιπά σας διακρίνει. Θέλω να πω, θέλω να μείνουμε λίγο και στο σήμερα. Να έρθουμε λοιπόν... Αν μου επιτρέπετε, κύριε Μπέκο, αν μου επιτρέπετε, ναι. Γιατί είπα πριν ότι, και αυτό έχει και μία λίγο πικρή στη φύγευση. Ένας μετά τον άλλον οι δανειστές είπαν ότι κάναμε λάθος πολιτικές στην Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία για το σήμερα τώρα που θα πω. Τελευταίος, ο οποίος ίσχυσε κριτική στις πολιτικές των δανειστών, δηλαδή στις πολιτικές της βαριάς εσωτερικής υποτίμησης, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, τελευταίος και ιδρωμένος, ο Χάικο Μάας, ο οποίος σε μια πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε ότι έχουμε ανάγκη τώρα, με αφορμή την κρίση του κορονοϊού, ότι έχουμε ανάγκη εμείς οι Ευρωπαίοι από ζεστό πολιτικό χρήμα, πολιτικό χρήμα με την έννοια ότι θα δοθούν σε επιχορηγήσεις και όχι με τη μορφή δανείων. Έχουμε ανάγκη από ζεστό χρήμα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Δεν έχουμε ανάγκη από τις πολιτικές της Τρόικας και τις πολιτικές της σκληρής λιτότητας που εφαρμόσαμε στην Ελλάδα και ήταν εργαλεία βασανιστήριων. Όταν τα είπαμε εμείς αυτά το 2012, είχαμε διαγραφεί. Τώρα τα λένε όλοι οι δανειστές. Και θέλω να σας πω ότι περίμενα ότι η χώρα θα αντιδρούσε με μια δήλωση αξιοπρεπίας έναντι των Ευρωπαίων, του Χάικο Μάας και όλων αυτών που κάνουν καθυστερημένη αυτοκριτική. Και δεν πρέπει να επαναλάβουν τα λάθη στην αντιμετώπιση της κρίσης που έκαναν το 2009-2010. Η Γερμανία συνειδητά καθυστέρησε αποφάσεις, για να σας δώσω να καταλάβετε, τον Μάρτιο του 2010 η εκτιμόμενη αναγκαία χρηματοδότηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν περίπου 40 δις ευρώ. 2 μήνες μετά, λόγω των καθυστερήσεων, ήταν 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Κυρία Μέρκελ καθυστερούσε για μια σειρά από λόγους, με αποτέλεσμα να εκτιναχθούν οι αποδόσεις των ομολόγων, τα λεγόμενα spreads, και να γίνει αδύνατος ο δανεισμός της χώρας. Λοιπόν, η Ευρώπη επαναλαμβάνει υπό την καθοδήγηση των στενόμυαλων Γερμανών τα ίδια ακριβώς λάθη. Όταν οι Αμερικανοί αποφασίζουν τη δαπάνη 3-3 εκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηρίξουν, λόγω των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τους, με το ζόρι η Επιτροπή των Υπουργών αποφάσισε αρχικώς 540 δισεκατομμύρια, το 1 τέταρτο δηλαδή, με συγχωρείτε, είναι το 1 έκτο σχεδόν των δαπανών που αποφάσισε η Αμερικανική Γερουσία, και μέσα από τις πολλές πιέσεις
Περιμένουμε να δούμε την 6η Μαΐου την πρόταση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρήματα που θα δοθούν. Λοιπόν, τα οποία χρήματα που θα δοθούν δεν μπορεί να είναι χρήματα υπό τη μορφή δανείων. Συμφωνήθηκε ότι δεν μπορεί να είναι δάνεια συνοδευόμενα από μνημόνια, αλλά δεν μπορεί να είναι δάνεια, πρέπει να είναι επιχορηγήσεις. Ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον πρέπει να είναι επιχορηγήσεις. Αλλιώς η Ευρώπη δεν θα αντιμετωπίσει τη βαριά ύφεση που σύμφωνα με ορισμένους κύκλους μπορούμε να την δούμε και στο ύψος του 10% και άνω. Η Λαγκάρτ τουλάχιστον ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι η ύφεση που προκαλεί η πανδημία θα είναι στις οικονομίες διεθνώς θα είναι περίπου στο 10% και μάλιστα οι χώρες που θα βρεθούν στην πιο ευάλωτη θέση θα είναι χώρες όπως η Ελλάδα που ακόμη δεν έχουν υπερβεί την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Λοιπόν, αλλά η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει βήματα και να πάει σε μια θεσμική δημοκρατική ολοκλήρωση όταν ηγείται αυτή η Γερμανία. Μάλιστα. Η Γερμανία δεν μπορεί να ηγείται εθνών. Εδώ λοιπόν που λέτε δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με την κρίση την προηγούμενη, έρχεται λοιπόν μια μεγαλύτερη, θα το ρωτήσω ευθέως. Πιστεύετε ότι πάμε σε εκλογές? Πιστεύετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές? Έχει πολύ μεγάλη σημασία τι πιστεύω και δεν θέλω να προβλέπω. Για μένα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει να τονιστεί ότι δεν μπορεί να γίνεται κάτω από αυτές τις συνθήκες και για λόγους μικροκομματικούς η σκέψη, η παραμικρή σκέψη για πρόορες εκλογές. Έχουμε μπροστά μας. Τρέχει. Η πανδημία ακόμη τρέχει. Δεν τελείωσε. Οι ειδικοί μας προειδοποιούν ότι πιθανόν από το φθινόπωρο προς το χειμώνα να έχουμε ένα δεύτερο επιδημιολογικό κύμα. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις βαρύτατες οικονομικές συνέπειες για τις οποίες χρειάζεται, εκτός από τους πόρους τους εθνικούς, χρειάζεται μάχη στην Ευρώπη για να πάρουμε πρόσθετους ικανούς πόρους και χρειάζεται και ένα εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της οικονομίας. Θα είναι τεράστια τα οικονομικά προβλήματα. Ο κόσμος ήδη τα ζει, αρχίζει να τα καταλαβαίνει, θα τα καταλάβει ακόμη καλύτερα μόλις γίνει λίγο πιο κανονική η ζωή. Αρχίζει να λειτουργεί κάπως η οικονομία. Λοιπόν, είναι τεράστια τα οικονομικά προβλήματα. Και υπολογίζει κανείς ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα χάσει το τελικό του αίσθημα της εθνικής ευθύνης, το ελάχιστο που μπορεί να του απομένει και να πάει σε εκλογές. Ενώ χρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο σε μια ανορθωτική προσπάθεια δύσκολη και εθνική συνεννόηση, θα πάει σε εκλογές. Και αυτό είναι συμπεριφορά υπεύθυνο ηγέτη. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι απομένουν από θέματα εθνικής ευθύνης τον κύριο Μητσοτάκη. Και συνεπώς δεν θα σκεφτεί κάτι τέτοιο. Και μη διανοηθεί η κυβέρνηση, ακούω να λένε διάφοροι πριτάνης της βαριάς διανόησης, συνήθως αυτή είναι και δεξί και αριστερή, αλλά στην προκειμένη περίπτωση παίρνω μερικούς πριτάνης της βαριάς δεξιάς διανόησης, οι οποίοι λένε «Ιδού, η αντιπολίτευση φοβάται τις εκλογές». Οι ίδιοι άνθρωποι πριν από λίγο καιρό κατηγορούσαν την αντιπολίτευση γιατί κάθε τόσο και λιγάκι ζητάει εκλογές. Ας σταθούν σε ένα πόδι επάνω. Λοιπόν, προέχει αυτή την ώρα το εθνικό καθήκον και η εθνική ευθύνη. Σαφέστατη η απάντηση. Τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Κινάλ, για το κίνημα αλλαγής, για την συνέχεια ουσιαστικά του Πασόκ, που σήκωσε και το μεγάλο βάρος της κρίσης της οικονομικής που προέκυψε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Θέλω να μου πείτε σήμερα τι πρεσβεύει το Κινάλ. Τι, για ποιο λόγο να ψηφίζει κανείς το Κινάλ και όχι τα άλλα δύο μεγάλα κόμματα. Ας το πω τόσο απλά, να δώσετε εσείς την απάντηση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να μην ανατρέξω στο παρελθόν, θα μείνω στο παρόν και στο μέλλον συνδέοντάς το με τις υποχρεώσεις μας για την ανάκαμψη της οικονομίας και τη διαμόρφωση ενός ελπιδοφόρου σχεδίου για το μέλλον, έτσι. Γιατί είναι και η πανδημία που δημιουργεί τα τεράστια προβλήματα. Λοιπόν, καταρχήν, γιατί πρέπει κανείς να ψηφίσει Κινάλ? Θα ήθελα να ρωτήσω όσους μας παρακολουθούν, γιατί κανείς πρέπει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία? Το ερώτημα είναι αφελές? Όχι. Το έκανε ήδη. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 και της έδωσε αυτοδυναμία. Και εγώ από την πλευρά μου καταγράφω το ιστορικό συμπέρασμα ότι τελικά σε αυτόν τον κόσμο, στον τόπο για να διατηρήσεις
την εκλογική σου ακεραιότητα πρέπει πρώτα να έχεις χρεοκοπήσει τη χώρα. Διότι αυτό συνέβη. Είναι η παράταξη που χρεοκόπησε τη χώρα και επιβραβεύτηκε γι' αυτό. Και σε αυτό ασκώ σοβαρή κριτική στον ελληνικό λαό, γιατί δεν είναι εκτός κριτικής οι πολίτες. Πρέπει να τον μάθουμε όπως και εμείς μαθαίνουμε, έτσι και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να ασκηθούν στο εθνικό καθήκον και στην εθνική ευθύνη. Δεν είναι υπεράνω κριτικής. Διότι θα πω μια τελική φράση σχετικά με το θέμα για να μπω στο παρόν και στο μέλλον. Επιβραβεύστε αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα και θα είναι η πιο ισχυρή εγγύηση αυτή η επιβράβευση ότι θα το επαναλάβουν. Αλλά το δεύτερο λάθος δεν θα μπορεί να ιεθεί. Λοιπόν, τώρα γιατί δεν πρέπει να ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ξαναρωτήσω γιατί πρέπει να τον ψηφίσουν. Για το γεγονός ότι πρότεινε σειρά ανεδαφικών πραγμάτων και μετά έκανε στροφή 180 μοιρών και μιλούσε για αυταπάτες και ξέρουμε ότι οι αυταπάτες αυτές αρχικά μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα χρεοκοπία της χώρας, σε έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς. Το γεγονός ότι μαζί και με τους δεξιούς και με τους ακροδεξιούς πρωτοστατούσαν στις Ήβρεις. Να σας θυμίσω ότι τον τότε πρωθυπουργό τον αποκαλούσαν το έργο του έργο Πινοτσέτ. Να σας θυμίσω ότι δημιούργησαν επεισόδια βίας σε βάρος τελεχών της κυβέρνησης. Και μετά βεβαίως τα υπέστησαν και οι ίδιοι στη διάρκεια της θητείας τους από άλλες πολιτικές πλευρές, σκληρές της ακροδεξιάς. Να σας θυμίσω την δημόσια ρητορική του μίσους περί Γερμανοτσολιάδων. Και οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν μετά και εφάρμοσαν τρίτο μνημόνιο, το σκληρότερο όλων. Λοιπόν, κύριε Μπέκο, θέλω να σας πω το εξής. Γιατί κανείς πρέπει να ψηφίσει το κοινάλ. Γιατί είναι ο αυθεντικός εκφραστής των αρχών του δημοκρατικού σοσιαλισμού και προσέξτε τώρα τι σημαίνει αυτό το γενινέφων. Τώρα. Τι μας δίδαξαν δύο μεγάλες κρίσεις. Εννοώ όχι την δημοσιονομική ελληνική κρίση, εννοώ την χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 και τώρα η κρίση της πανδημίας. Είναι δύο γιγαντιές κρίσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Τι μας δίδαξαν. Μια παρατεταμένη κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων δογμάτων πήρε τέλος. Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, ανήκει στην κατηγορία των συντηρητικών κυβερνήσεων, των συντηρητικών κομμάτων που πιστεύουν στις νεοφιλελεύθερες ιδέες, δεν το αποκρύπτουν άλλωστε. Λοιπόν, μας ταλαιπώρησαν οι νεοφιλελεύθερες ιδέες περί κυριαρχίας και αυτορυθμίσεως της αγοράς, αλλά οι νεοφιλελεύθεροι ιδεολόγοι ξαφνικά ανακάλυψαν ότι μπορούν να αποστασιοποιηθούν διακριτικά από τα νεοφιλελεύθερα δάγματά τους όταν βρέθηκαν μπροστά στην εξής δυσκολία. Όταν άρχισαν να καταραίουν ασφαλιστική και χρηματοπιστωτική κολοσσοί το 2007-2008 με την τότε χρηματοπιστωτική κρίση, θυμόσαστε την κατάρρευση της Lehman Brothers, όταν άρχισαν να καταλαίουν διεθνώς χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί γίγαντες, ξαφνικά απευθύνθηκαν στις κεντρικές ομοσπονδιακές τράπεζες, όπως της Αμερικής, όπως στις κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις κυβερνήσεις και είπαν χρηματοδοτήστε, θέλουμε κρατικό χρήμα για να σωθεί η οικονομία. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν σε εκείνη την φάση ένας από τους νεοφιλελεύθερους πατέρες τους έλεγε «Δεν πειράζει παιδιά, αφήστε να αυτορυθμιστεί η αγορά για να καταρρεύσετε όλοι». Λοιπόν, ξαφνικά ξέχασαν τις νεοφιλελεύθερες ιδέες και απευθύνθηκαν στο κράτος, στο κρατικό πουγγί και στις κεντρικές τράπεζες των χωρών μελών της παγκόσμιας κοινότητας και ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι μας αφορά, για να πληρώσουν τεράστια ποσά προκειμένου να διασωθούν επιχειρήσεις και οικονομίες. Λοιπόν, ξαφνικά ξανααναλύσαμε την θεία χάρη του κράτους. Ποιοι οι νεοφιλελεύθεροι. Ερχόμαστε τώρα στην πανδημία του 2020. Φαντάζεστε να είχε ανατεθεί η αντιμετώπιση της κρίσης στον ιδιωτικό τομέα και στην αυτορυθμιζόμενη αγορά. Το φαντάζεστε.
Η μάχη κατά της πανδημίας ήταν κυρίως η μάχη του δημόσιου χώρου ενάντια στον ιό. Ήταν η μάχη της δημόσιας υγείας. Τα συστήματα δημόσιας υγείας και οι δημόσιοι λειτουργοί είναι αυτοί οι οποίοι κράτησαν. Οι κρατικές πολιτικές ήταν αυτές που αντιστάθηκαν και προσπάθησαν. Ούτε τα ιδιωτικά πουνιά, ούτε η αγορά μπορούσε να κάνει τίποτα. Και το αξιοπερίεργο, τώρα, το αξιοπερίεργο κράτη... είναι ότι ακόμη και ο Στέφανος ο Μάνος αναγκάστηκε να κάνει Μάλιστα. δήλωση γι' αυτό. Έτσι. Κατεξοχήν είναι ο φιλελεύθερος. Τώρα λοιπόν απευθυνόμαστε ξανά στο κράτος, στα κράτη και στην παγκόσμια κοινότητα και λέμε ότι πρέπει να επιχορηγηθούν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, πρέπει να στηριχθεί η οικονομία, η εθνική και διεθνώς. Ξανά η θεία χάρη του κράτους. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Χρειάζεται λοιπόν να επανοικοδομήσουμε, να επαναθεσμίσουμε με αφορμή και την επιδημιολογική κρίση ένα πολύ αποτελεσματικό και ισχυρό κράτος. Είναι μεγάλη ανάγκη για την Ελλάδα. Θα σας έλεγα ότι πρέπει να προστεθούν όλες οι ανάγκες των επιμέρους χωρών σε παγκόσμια κλίμακα. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχύσουμε το έθνος κράτος, το οποίο αποδυναμώθηκε από την παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση επίσης θα αρχίσει να έχει ρογμές. Οι μακρές, ας πούμε, εφοδιαστικές αλυσίδες θα σπάσουν. Δεν θα πηγαίνουν έναντι χαμηλού κόστους εργατικού στην Κίνα και θα τις λένε να μου παράγεις εσύ τις μάσκες ή τους αναπνευστήρες. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα σπάσουν διότι πλέον τα έθνη κράτη κατάλαβαν ότι πρέπει να έχουν δικές τους γραμμές παραγωγής. Τέτοιες γραμμές παραγωγής ήρθαν και στην Ελλάδα. Άρα οι μακρές εφοδιαστικές αλυσίδες θα σπάσουν, που σημαίνει ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και πρέπει για να σκεφτούμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και να κάνουμε και δημόσιες επενδύσεις αλλά και να ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα, θες να έχεις ένα νέο ισχυρό αποτελεσματικό κράτος. Ένα νέο ισχυρό αποτελεσματικό κράτος δεν μπορεί να το κάνει ο νεοφιλελεύθερος. Μπορούν να το κάνουν αυτοί που δοκιμάστηκαν, αυτοί που έκαναν το κράτος πρόνοιας. Ποιος έστησε το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα? Το Πασόκ. Τα νεότερα παιδιά δεν ξέρουν ότι στη δεκαετία του 80, όταν πρωτοανέλαβε το Πασόκ, ΙΚΑ δεν υπήρχε στην Καστοριά. Δεν υπήρχε εθνικό σύστημα υγείας. Δεν υπήρχαν προνοιακές παροχές. Δεν υπήρχε ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας το οποίο να κοιτάζει την κοινωνική και ανθρώπινη ανάγκη. Λοιπόν, θέλει να επαναθεσμίσουμε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό κράτος. Δεν θα σας πάει σε αυτή τη λογική η Νέα Δημοκρατία. Δείτε παραδείγματος χάρη τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει, σας υπόσχομαι ότι θα αυξήσω τον αριθμό των κρεβατιών και τη δυναμικότητα των μονάδων εντατικής θεραπείας. Μιλάει μόνο για τις ΜΕΘ. Δεν σας κάνει συζήτηση για μια συνολική αλλαγή και επαναθέσμιση του κράτους, ενός ισχυρού και αποτελεσματικού κράτους. Δεν σας μιλάει για την συνολική ανάταξη του συστήματος δημόσιας υγείας. Λέει δεσμεύομαι για τις ΜΕΘ. Πολύ χρήσιμη δέσμευση. Δεν μου αρκεί. Και μπορεί οι συντηρητικοί δεν έχουν ταυτιστεί ποτέ στην ιστορία των κρατών και στην πολιτική ιστορία με τις θεσμίσεις του κράτους πρόνοιας. Λοιπόν, γιατί κίνημα αλλαγής? Γιατί εκπροσωπώντας τις αρχές του δημοκρατικού σοσιαλισμού μπορεί τώρα να σας απαντήσει στα θέματα της επαναθέσμησης του κράτους. Μπορεί επίσης να σας απαντήσει με την υπεύθυνη στάση του και τις επεξεργασίες του πώς πρέπει να αναδιαρθρώσουμε το παραγωγικό μοντέλο. Γιατί όταν θα βάλουμε ξανά σε λειτουργία την οικονομία, δεν αρκεί να έχουμε μονοθεματικές εξαρτήσεις. Είδατε παραδείγματος χάρη πόσο μας επηρεάζει η πιθανότητα να μην έχουμε τουριστικό ρεύμα. Ο τουρισμός συμμετέχει και φυσικό είναι από τη στιγμή που έχει τόσα κάλλη η χώρα μας και τόσα πλούτη, συμμετέχει έως 20% στην διαμόρφωση του εθνικού εισοδήματος. Πρέπει να διαμορφώσουμε εναλλακτικές γραμμές παραγωγής, εναλλακτικά πρότυπα παραγωγής, για να μην έχουμε μονοθεματική εξάρτηση. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται έναν σχεδιασμό ο οποίος είναι και κοινωνικός και εθνικός. Η συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με τον δημόσιο τομέα. Λοιπόν, ποιος θα τα καθοδηγήσει αυτά? Θα σας πω κάτι. Είπε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή η κυρία Γεννηματά ότι τέρμα το οποιοδήποτε νήμα συνδέει τη σοσιαλδημοκρατία με τον ανεφιλελευθερισμό. Σωστό είναι αυτό. Απολύτως σωστό. Τι σας λένε οι νεοφιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί? Οι κοινωνικές επεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε είναι στοχευμένες.
Δηλαδή, επειδή υπάρχει δημοσιονομική κρίση του κράτους εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, η παγκοσμιοποίηση επέβαλε επίσης δημοσιονομική κρίση του κράτους, παρατεταμένη. Επειδή λοιπόν υπάρχει δημοσιονομική κρίση του κράτους, θέλουμε στοχευμένες πολιτικές. Τις στοχευμένες πολιτικές παρέμβασης, κοινωνικές πολιτικές, προνοιακές πολιτικές, στοχευμένες, τις είπε ο νεοφιλελευθερισμός και τις ακολούθησε στα μέσα της δεκαετίας του 90 η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία με τον Σρέντερ και με τον Μπλερ. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η παραδοσιακή θεώρηση και η σύγχρονη επίσης θεώρηση του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Θέλουμε ένα χώρο δημόσιων αγαθών που προστατεύεται και που όλοι οι πολίτες έχουν ίση πρόσβαση. Δεν θέλουμε στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις. Θέλουμε ένα κράτος πρόνοιας που αγκαλιάζει τους πολίτες του ανάλογα με τις ανάγκες τους. Λοιπόν, αυτά ποιος σας τα προσφέρει, ο κ. Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας. Ποιος έχει επίσης την ιστορία από πίσω για να το επιβεβαιώσει? Το αδικημένο από την κρίση του ελληνικού λαού Πασόκ, δηλαδή το κίνημα αλλαγής. Θα θέλατε να προσθέσω κάτι ακόμη για να εξηγήσω γιατί πρέπει να ψηφίσει το κίνημα αλλαγής? Πώς αισθάνεστε όμως με όλα αυτά τα στελέχη πάρα πολλά του Πασόκ του τότε που σήμερα βρίσκονται και στα δύο αυτά μεγάλα κόμματα? Και η οποία τότε δίνεται μαζί τις μάχες. Για λόγους αυτοσεβασμού δεν θα τους σχολιάσω. Θα έκανα κάτι άλλο αν τους σχολίαζα και γι' αυτό επειδή σέβομαι τον εαυτό μου σταματώ εδώ. Ωραία. Τότε να κάνω μια τελευταία ερώτηση για να μην σας κουράζω. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας λέτε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και από ό,τι βλέπω η συζήτηση και στο κοινό. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση προς εσάς. Ρωτώντας το εξής, το 1981 το Πασόκ ήρθε με μια ορμή, φρέσκες ιδέες, πήρε όλη αυτή τη μερίδα του κόσμου, έκανε τις μεταρρυθμιστικές αλλαγές της δεκαετίας του 80. Σήμερα, τι μπορεί να κάνει το Κινάλ αφενός για να φέρει ένα ρεύμα στην πολιτική ζωή, γιατί χρειάζεται αλλαγή, χρειάζεται ένα σεισμό το πολιτικό σύστημα. Τι μπορεί να κάνει για να εμπνεύσει ξανά τον ελληνικό λαό με τα λάθη του, όπως είπατε και τα λοιπά, ενώ του κόσμου, πώς μπορεί να τον ξαναφέρει μαζί και να δημιουργήσει ένα τέτοιο ρεύμα? Τι θα έπρεπε να κάνει? Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως θέλω να πιστεύω με πολύ συγκεκριμένο τρόπο εξήγησα, δίνοντας παραδείγματα και μόνο, έτσι, μίλησα παραδειγματικά, θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα γιατί πρέπει να ψηφίσουμε το Πασόκ, το κίνημα αλλαγής και τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να κάνει. Ποιο είναι το μεγάλο όραμα? Αυτό θέλω να μου πείτε. Θα σας έλεγα το εξής με έναν γενικό τρόπο. Τα κόμματα του δημοκρατικού σοσιαλισμού στην Ευρώπη και το κίνημα αλλαγής εδώ στην Ελλάδα θα αποκτήσουν και πάλι την πολιτική ηγεμονία στη δημόσια ζωή όταν ξαναμιλήσουν στη βάση των σταθερών αρχών και αξιών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Δηλαδή όταν ξαναμιλήσουν αυθεντικά για την ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη και για το πρωτείο της δημοκρατίας και της κοινωνίας έναντι της αγοράς. Όταν δηλαδή ξαναμιλήσουν με πολύ πιστικό προγραμματικό τρόπο ότι ναι μεν η αγορά παράγει, αλλά η πολιτική διανέμει δίκαια και όχι το αντίστροφο. Δεν υπηρετεί η κοινωνία, ο άνθρωπος και η δημοκρατία τις αγορές όπως έχει πετύχει ο νεοφιλελευθερισμός. Αλλά ότι οι αγορές βεβαίως λειτουργούν και παράγουν, αλλά η πολιτική διανέμει δίκαια. Και πρέπει να γίνουν τα δημοκρατικά σοσιαλιστικά κόμματα η αυθεντική φωνή της επαναθέσμησης της δημοκρατίας, δηλαδή της αποκατάστασης στα κέντρα πολιτικών αποφάσεων της φωνής των πολιτών έναντι των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Όταν θα συμβούν αυτά που σας είπα μόλις τώρα σε γενικές διατυπώσεις και πιστεύω ότι θα συμβεί πολύ σύντομα, δεν θα είναι μακριά η ώρα που θα επαναποκτήσουν και τα Ευρωπαϊκά Σοσιαλδημοκρατικά Κόμματα και το κίνημα αλλαγής εδώ την πολιτική ηγεμονία και θα πρωταγωνιστήσουν και πάλι στη δημόσια ζωή.
χρονικά πού το οριοθετείτε αυτό, λέτε το επόμενο διάστημα, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσει από τώρα. Είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τις ιδέες μας και τις συγκεκριμένες προτάσεις μας για όλα όσα σας είπα προηγουμένως, από τώρα. Υπάρχει ο χρόνος, εννοώ, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Ποιο θα είναι, οι επόμενες εκλογές πρέπει να είναι το μεγάλο μας στοίχημα, ναι. Μάλιστα. Για ένα άλμα. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Και δεν μιλώ για εκλογές πρόωρες, έτσι. Ναι, ναι, στο τέλος της θητείας, το 2023. Μάλιστα. Κύριε Καστανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και όσα με πολύ μαχητικό τρόπο μας είπατε. Θέλω το επόμενο διάστημα, όταν θα ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα, να έχουμε και άλλον στο πάνελ, να έχουμε και μία κουβέντα πιο ζωντανή και να βγουν περισσότερα ακόμα συμπεράσματα. Με πολύ χαρά θα το κάνω. Απλώς να θυμόμαστε μέρα που είναι σήμερα, να θυμόμαστε ότι είναι ακόμη ατιμόρυτο το έγκλημα της Μαρφίν. Έχετε δίκιο. Να σας ενημερώσω, ήρθε μια είδηση πριν λίγο όπου τη δημοσιεύσαμε, όπου ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο παλιός σας σύντροφος, ανοίγει ξανά το φάκελο της Μαρφίν για να αποδοθούν ευθύνες. Δεν μπορεί να κλείσει ποτέ αυτός ο φάκελος. Και τα εγκλήματα που έγιναν εκείνη την περίοδο δυστυχώς αποτυπώνονται με τον πιο τραγικό τρόπο σε αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίσταση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.